νέο σχολείο που ετοιμάζουν μόνο νέο δεν θα είναι. Θα είναι κολαστήριο. Πλέον θα δίνουμε 4 φορές πανελλαδικές εξετάσεις, άρα θα χρειάζονται φροντιστήρια κάθε χρόνο. Θα μπορούν να πηγαίνουν όλοι. Οι περισσότεροι έχουν άνεργους βολείς. Θα πρέπει να παρατάμε το σχολείο ή να πηγαίνουμε στην κατάρτιση. Θα βγάζουν εργαζόμενους με σχημένο κεφάλι και χαμηλές απαιτήσεις, όπως ξέρουν δηλαδή για την αυτοκτονία του Σιρήγη. Μόνο ένας δρόμος υπάρχει. Αγώνες ενάντια στους εφοπλιστές, στους βιομήχανους, στους τραπεζίτες. Αυτοί είναι που ευθύνονται για την κατάσταση στα σπίτια και στη σχολεία μας. Να αναρθούν μαζί με τους γονείς μας, τους αγωνιστές καθηγητές και όσους πλήττονται από αυτούς. Να οργανωθούν γενικές συνελεύσεις και αγωνιστικά 15 μελή και να οργανωθεί πάλι με πρώτο σταθμό την απεργία 18-19. Μας λένε ότι είμαστε μικροί, μας λένε ότι δεν παίρνουμε τα γράμματα, μας λένε να κάτσουμε στα αυγά μας γιατί υπάρχει πώς το τούνελ. Εμείς τους απαντάμε. Είμαστε παιδιά εργατικών λαϊκών οικογενειών, δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε με τους εργαζόμενους καθηγητές και με τους εργαζόμενους και άλλους γονείς μας. Μπορούμε να ανατρέψουμε αυτή την άθλια κατάσταση για το σχολείο και τη ζωή που μας αξίζει.